στο άρθρο 8, αυτό το οποίο ήταν προσβλητικό για το άρθρο 8, ήταν η ελευθερία της έκφρασης. Δύο παρατηρήσεις για το άρθρο 8. Υπήρχε προληπτική λογοκρισία. Αφορά το άρθρο 6 της οδηγίας του 2018. Επιχειρήθηκε προληπτική λογοκρισία ακόμα και στις καλλιτεχνικές δημιουργίες. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ποιος μετείχε τότε? Τώρα με τη διάταξη που φέρατε στο υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η λογοκρισία στην τέχνη και την έκφραση. Ποιος ήταν κυβέρνηση το 2018, ποιος εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο? Σας καλέσαμε με ανακοίνωση να αποσύρετε τη διάταξη, καθώς ο θολός τρόπος που ήταν διατυπωμένη άνοιγε κερκόπορτες λογοκρισίας και ποινικοποίησης της καλλιτεχνικής δημιουργίας στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Κάποιο κόμμα ήταν. Δεν μπορεί να υπάρχει λογοκρισία και δεν μπορεί να ελέγχεται η ελευθερία της έκφρασης και των προϊόντων λόγου και τέχνης. Αλλά να περιμένω ακούω από την αξιωματική αντιπολίτευση για οδηγία που ψηφίστηκε επί των ημερών του. Είναι προφανές ότι στο ίδιο νομοσχέδιο θα φτάσετε μέχρι και στη λογοκρισία σε όλες τις μορφές διανόησης και τέχνης. Και το περιέχει αυτό το νομοσχέδιο. Έθεσε βέτο η Ελλάδα.